Λοιπόν, παιδιά, άμα κατέβετε στο κέντρο, πάρετε φαγωτό από εδώ. Είναι, τι να σας πω, τρομερό, αλήθεια. Πάρετε το. Να, τι σας έλεγα. Πάνω τι βάλαμε, τελικά. Καραμέλα και sneakers. Και το χωνάκι είναι φιστικό βουτυρό. Φιστίκι. Για δεύτερος καφές και πήγαμε στο Μήνου να πάρουμε καφέ και πήρα και αυτό το τέλειο κλαδί βαμβάκι. Πήρα ένα για να δω πώς πάει στο σπίτι και μετά αν είναι θα πάρω άλλα δύο γιατί έχω μια μανία με τα τρία. Τρία. Λοιπόν, για δεν ξέρω, το Μήνου γενικά έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα γιατί είναι μέσα στα λουλούδια. Με ξέρετε. Λοιπόν, παιδιά, και από το κέντρο κατέληξαμε στο χολεργό γιατί είχαμε να φάμε πόσους μήνες από την καραντίνα. Από την πρώτη. Πόσο καιρό. Πολύ. Juicy Grill, παιδιά. Juicy Grill. Αν δεν έχετε φάει burger Juicy Grill, δεν έχετε φάει burger. Βασικά για να το θαρρύσουμε από εκεί. Και ήρθαμε να το πάρουμε takeaway γιατί δεν μας τα φέρνει νομίζω κλειφάδα που έχω λέω εγώ. Και ήρθαμε εδώ πέρα για να πάρουμε και να φάμε σπίτι. Και θα σας τα δείξω σπίτι τι πήραμε. Περιμένουμε. Τώρα ήρθαμε στο πάρκο του χολαργού για να πέσω και θα σας δείξουμε τι έχει, μου είπες. Εγώ δεν έχω ξανάρθει, γιατί δεν έχω ξανάρθει. Έχει πουλιά. Και θα τα πάω σε μια αφηγή. Γιατί? Πάω δεν σου φέρνω μια φορά. Αυτό τι κάνει. Λοιπόν, παιδιά, να τα. Εγώ έχω πάρει, ξέρω τραγικό, αλλά δεν πήρα μπέργκερ. Έχω πάρει αυτή τη σαλάτα, η οποία είναι φανταστική. Με μπολίτσες μοτσαρέλα μέσα έχουν πέσει, το έξω έχουν πέσει, είναι φανταστικές. Ο Γρηγόρης πήρε αυτό το πράγμα. Αντίστοιχα στο μπέργκερ. Και χαλαπένος με τυρί και πατατούλες. Πιατό, ναι. Είμαι και πολύ κοντά. Έλα. Είναι φανταστικά. Τι μπέργκερ πήρες? Bill Murray. Και τι έχει? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα πάει μια άλλη φορά. Σαλατούλα, παιδιά, σαλατούλα. Γεια σου, παιδιά. Επόμενη μέρα του vlog. Πήγα δουλειά, γύρισα, έκανα μπάνιο. Πήγα και για νύχια. Δεν βλόγκαρα κάτι, γιατί πήγα για νύχια κατευθείαν μετά και δεν είχα την κάμερα. Οπότε λέω τώρα τι να βλογκάρω. Τώρα είναι αυτή η κατάσταση εδώ πέρα, γιατί αλλάζω το κρεβάτι, καθαρίζω τα νύχια που έκανα. Είναι αυτά. Είναι αρκετά ανοιξιάτικα. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και σήμερα είναι αυτό το διήμερο που θέλω να τραβήξω λίγο vlog. Σήμερα θέλουμε να πάμε με τον Γρηγόρη για να πάρουμε κάτι για το σπίτι ανοιξιάτικο. Και δεν έχω ξανακάνει click and shop. Τέλος πάντων, εδώ πέρα η φίλη μας κατευθείαν ανέβηκε να τεστάρει το κρεβάτι αν είναι καλό κτλ. Που το αλλάξαμε και το καθαρίσαμε. Οπότε τώρα θα κάτσω να φτιάξω λίγο το σπίτι, να καθαρίσω
και θα πάμε μετά μάλλον για τα ψώνια για το σπίτι. Σας παίρνω μαζί μου. Λοιπόν, παιδιά, ετοιμάστηκα να φύγουμε. Ο Γρηγόρης δεν έχει έρθει ακόμα, είναι 6:30 η ώρα, έχουμε ραντεβού στο Πράκτικερ. Το παίρνω, δεν το σηκώνει. Αυτά μου κάνει. Πάω να βάλω παπούτσια μου. Τέλος πάντων. Λογικό. Μάσκα. Τα ασφαλισμένα είναι τα χειρότερα. Λοιπόν, τι κάλε. Άρα και μπορούμε να πάμε. Τι έχουμε πάρει τώρα. Έχουμε πάρει πράγματα για την κουζίνα, παιδιά. Και άλλα. Βασικά μας είχαν χαλάσει τα περισσότερα. Παιδιά, γυρίσαμε σπίτι. Και θα σας δείξω τι πήραμε από τα Πράκτικερ. Πήραμε αρκετά πράγματα τα οποία είναι πιο πολλά για μέσα στο σπίτι, λίγα για την κουζίνα και βεράντα. Θα ξεκινήσω με αυτό το τέλειο που δεν έχει τώρα μέσα μπαταρία. Είναι φωτιστικό για τον μπαλκόνι, το πήραμε γιατί. Γιατί έχουμε, τώρα σχεδιάζουμε να φτιάξουμε κάπως το μπαλκόνι και το έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ ωραίο. Οπότε παίρνουμε σιγά σιγά πράγματα που έχουμε βάλει έτσι στο μάτι καιρό, πράγματα που ταιριάζουν στο θέμα που θα βάλουμε. Εγώ θέμα θέλω να έχω γενικά ξύλινα, μπόχο, λευκό, ξύλο, μπες, φωτάκια, λίγο πράσινα κάτω, μπλα μπλα μπλα. Θα βγει πάρα πολύ ωραία πιστεύω. Απλά θα το κάνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πήρα είναι αυτό το φωτιστικό για το δάπεδο. Μετά, παρόμοιο στυλ. Θα σας λέω και πέσω περίπου κάνανε. Αυτό ήταν, το, ήταν σε έκπτωση και είχε 6 ευρώ. Και αυτό ήταν σε έκπτωση και ήταν πάλι. Αυτό είναι βάση για ρεσό ουσιαστικά. Αυτό κρεμνιέται κιόλας. Και είναι έτσι για να βάλεις μέσα ένα ρεσό να γίνει πιο ρομαντική ατμόσφαιρα. Και μετά συνεχίζω σε αντικολλητικό τηγάνι. Είναι αυτό της εταιρείας πάλι. Φαίνεσαι να ξέρεις. Φαίνομαι. Ναι, γιατί είναι η GoPro. Έχει μεγάλη ομέλη. Κάθε εδώ. Ωραία, καλά. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ στο χρώμα Mint που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι αντικολλητικό, το προηγούμενο που είχαμε πάρει από τα IKEA. Τρομερό, θα το ξαναπάρουμε. Απλά τώρα επειδή δεν πήγαμε στα IKEA και ήθελα ένα αντικολλητικό τηγάνι, πήρα αυτό να δοκιμάσω. Από τα Πράκτικερ. Μετά πήραμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι πάλι για τον μπαλκόνι, για τον barbecue. Ένα. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Γρηγόρη, τι είναι? Για να ανάβουν τα κάρβουνα. Αυτό πήρε ο Γρηγόρης. Λοιπόν, και συνεχίζουμε σε ξύλο κοπής. Γιατί το ξύλο κοπής που είχαμε από τα IKEA, το κλασικό ξύλο που έχει, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο. Είναι, παιδιά, μας χαλάει ένα κάτι μήνες και απλά το ξαναγοράζουμε. Και επειδή ο Γρηγόρης δουλεύει και στη μαγειρική μου, οπότε αυτά είναι τα πιο καλά. Πώς λέγονται αυτά, από τι υλικό είναι? Τεφλόν. Τεφλόν. Οπότε πήραμε αυτό, μπορεί να μην είναι τόσο όμορφο, αλλά τουλάχιστον να μην χαλάει συνέχεια πραγματικά. Και το ξύλο επίσης μαζεύει υγρασία, μαζεύει μικρόβια. Δεν είναι ότι καλύτερο. Λοιπόν, το βασικό που πήγαμε στα Πράκτικερ είναι τα ριχτάρια. Και πήραμε ριχτάρια, διάλεξα και ο Γρηγόρης βασικά, το αρέσαμε πάρα πολύ. Αυτά τα μπέζ είναι 1,80 επί 1,70 και κοστίζανε στα 25 ευρώ. Και η βάση κοπής και το τηγανάκι στα 12,99. Οπότε πήραμε 2 ριχτάρια. 1, 2. Ήτανε από τις πιο καλές ποιότητες που βρήκαμε και σχετικά φυσιολογική τιμή. Ούτε οικονομικό είναι ούτε ακριβό. Εντάξει. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα και έτσι που κάνει λίγο πιο βόχο στο τέλος. Πήρα 2 γιατί είναι γωνιακό ο καναπές και φαντάστηκα ότι ένα δεν θα φτάνει και όντως δεν θα φτάνει. Λοιπόν, και συνεχίζω με ένα μπρίκι.
είναι της ίδιας εταιρείας και το ίδιο χρώμα που είναι το τηγάνι, είναι το χρώμα mint. Μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ γλυκούλη και δεν είχαμε και ένα μπρίκι, παιδιά. Όχι μόνο για τον ελληνικό, για διάφορα πράγματα. Αν θες να γλιώσεις κάτι και αυτά, δεν είχαμε. Οπότε πήραμε ένα. Και συνεχίζω με αυτό το βάζο, που αυτό τώρα θα το σκεφτώ, θα το βάλω. Ή θα το βάλω μέσα, ή θα το βάλω και αυτό στο μπαλκόνι έξω. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι έτσι, δηλαδή είναι. Είναι αυτό το χρώμα το olive. Καταλάβατε, ήταν και αυτό σε έκπτωση από 8 ευρώ, ήταν στα 4. Γενικά είχε αρκετές εκπτώσεις στα πράγματα του σπιτιού, είχε πολύ ωραία πράγματα. Άξιζε. Μετά πήραμε κασπό, αυτό πρέπει να έκανε γύρω στα 4 ευρώ. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Αυτά τα κασπό, τα γυάλινα, γενικά βάζω φυτά που συνήθως δεν μεγαλώνουν πολύ. Π.χ. bonsai, μια παχύρα που είναι του στυλ αυτές που δεν μεγαλώνουν, που είναι έτσι κοντόχοντρες ο κορμός τους, καταλάβατε. Και ήθελα να βάλω εδώ ουσιαστικά την παχύρα. Και εδώ που αυτό ήταν νομίζω λίγο πιο ακριβό, έκανε 6,40, αλλά πολύ ωραίο υλικό και αυτό έτσι γυαλιστερό. Θα βάλω το bonsai που έχω πάρει. Όχι, δεν σταμάτησα να αγοράζω φυτά. Αν αναρωτήσω αυτό. Και θα σταματήσω. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Μια που μπαίνει το καλοκαίρι, σκέφτηκα ότι. Μπαίνει το καλοκαίρι, η άνοιξη. Σκέφτηκα να πάρω καλαμάκια για ρόφι μετά που κάνουμε και αγόρασα αυτά που είναι οικολογικά. Είναι από χαρτί και είχε ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Αν το βλέπεις, είναι αυτό το λεοπάρ, έτσι λίγο ροζ, λίγο. Λίγο το χρώμα της μέτας πάλι, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά μου αρέσει. Και θα συνεχίσω με ένα διακοσμητικό για την κουζίνα που πήρα. Η φρουτιέρα που είχα, η ξύλινη, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ γκώδες, πάρα πολύ μεγάλη και δεν έχω πάρα πολύ πάγκο στην κουζίνα και δεν μου αρέσει να τη βάζω δηλαδή για αυτό το λόγο. Θα προτιμήσω να τη βάλω μάλλον έξω και πήρα για μέσα επειδή και εκτός ψυγείου δεν βγάζω ποτέ πολλά πράγματα. Δηλαδή, άντε μια μπανάνα, δύο αβοκάντο κτλ. Σκέφτηκα να πάρω κάτι τέτοιο που είναι πιο μικρό και να μην φαίνεται και πεταμένο πάνω στο πάγκο. Ξέρεις, θα φαίνεται εδώ πέρα που είναι χρυσός ανανάς. Αυτός ήταν οικονομικός, ήταν γύρω στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Και συνεχίζω. Αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό δεν είμαι ακριβώς σίγουρη τι είναι. Πρέπει να είναι για τούρτες, γιατί έχει μια τούρτα εδώ. Και είναι. Δεν ξέρω τι είναι, ρε παιδιά. Είναι αυτό. Ο Γρηγόρης το πήρε. Δεν ξέρω τι είναι. Γρηγόρη, τι είναι. Για τη δουλειά. Τι είναι. Για τη δουλειά το πήρε. Δεν είναι για το σπίτι. Άκιο. Και μετά αυτήν εδώ πέρα την δαγκάνα, τη μεγάλη. Αυτή για εδώ είναι για το σπίτι. Yeah. Αυτή είναι για εδώ. Και αυτή είναι για το γκριλ, από ό,τι καταλαβαίνω. Σωστά. Okay. Ωραία. Και τελευταία νομίζω, δεν έχουμε πάρει κάτι άλλο, είναι αυτό εδώ πέρα, ο Γρηγόρης το πήρε, νομίζω πριονάκι για δέντρο είναι, όχι για δέντρο, για ξύλο. Σωστά. Πριονάκι για ξύλο. Και εγώ πήρα αυτές τις πολύ όμορφες σεσουλίτσες, οι οποίες τις πήρα για τα βαζάκια που τα βάζω μέσα είτε τσία είτε κοτζιμπέρι και τέτοια αποξηραμένα που έχω στο ντουλάπι. Για να μην βγάζω κάθε φορά κουτάλι, ξέρεις, να έχω αυτές. Που ήταν ωραίες γιατί ήταν και σε διάφορα μεγέθη και ήταν έτσι ροζ, παλ, λίγο έτσι λερωμένες μέσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά. Α, όχι. Και δύο ποτήρια κρασιού. Αυτά. Γενικά πήρα και αυτά δύο ποτήρια κρασιού κλασικά γιατί μας έχουν σπάσει τα κλασικά με τον Γρηγόρη. Πήρα δύο να δω μήπως αυτά δεν σπάσουν πολύ γρήγορα και πάρω κι άλλα γιατί την οικία και που πήρα πολλά σπάσανε όλα με τη μία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το haul. Σας αφήνω. Θα κλείσουμε εδώ πέρα το βλογκάκι. Ήταν ένα διήμερο, σας πήρα μαζί μου. Και τώρα ουσιαστικά θα τακτοποιήσω το σπίτι, θα μαγειρέψω να φάμε, θα χαλαρώσουμε. Αυτά. Λοιπόν, πάτα ένα like στο βίντεο αν σου άρεσε. Κάνε ένα subscribe στο κανάλι μου και άφησέ μου και ένα σχόλιο με ιδέες για το μπαλκόνι. Γιατί τώρα εμείς είμαστε σε μια διαδικασία που το φτιάχνουμε. Στείλε μου φωτογραφίες στο Instagram άμα θες. Στο Instagram θα το αφήσω από κάτω να με βοηθήσεις. Ακόμα δεν έχω βρει τραπεζαρία, καρέκλες, πολυθρόνα, καναπέ. Γενικά δεν είναι πολύ μικρό το μπαλκόνι, αλλά είναι μακρόστενο. Αν κατάλαβες τι εννοώ, αν περίπου, στείλε μου. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, θα τα πούμε στο επόμενο vlog. Φιλάκια πολλά, στο επόμενο βίντεο γενικά. Γεια σας!